Ασθενείς γιατροί και φαρμακοποιοί υποφέρουν από την έλλειψη φαρμάκων αφού δεν επαρκούν οι εισαγόμενες ποσότητες. Όπως υποστηρίζει και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας Θάνος Κουτσούκης, η κατάσταση αναμένεται να γίνει χειρότερη όσο προχωράμε προς το χειμώνα. Μπαίνοντας προς το χειμώνα, αρχίζουμε και βιώνουμε πάλι δύσκολες εποχές με την επάρκεια στα φάρμακα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Από τις αρχές του έτους που έχει ξαναεπιτραπεί η ελεύθερη εξαγωγή ορισμένων φαρμάκων. Υποτίθεται ότι θα έμπαιναν κάποιοι φραγμοί, υποτίθεται ότι γινόταν κάποιοι έλεγχοι στις φαρμακαποθήκες για το ποια φάρμακα και ποιες ποσότητες θα βγαίνουν αφού πρώτα καλυφθεί η ελληνική αγορά. Από ό,τι φαίνεται, όλα αυτά έμειναν στα λόγια και έγινε μια συζήτηση και περιμένουν να γίνει μια συμφωνία χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος έλεγχος όμως. Αγώνα δρόμου κάνουν καθημερινά οι πολίτες στην αναζήτηση του φαρμάκου τους. Ο κύριος Κουτσούκης λέει ότι η απαγόρευση των εξαγωγών δεν φαίνεται να έχει λύσει το πρόβλημα, αφού όπως υποστηρίζει, όταν μπαίνει το κέρδος στη μέση, δεν λύνονται ποτέ τα προβλήματα, ακόμη και αν έχουν να κάνουν με την υγεία των ανθρώπων. Αρκετά από τα φάρμακα που χαρακτηρίζονται φθηνά όπως αντιβιωτικά, αντικαταθλιπτικά και αντιφλεγμονώδη εμφανίζουν σοβαρές ελλείψεις και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απόσυρσης από την αγορά, καθώς το επίπεδο των τιμών τους δεν είναι βιώσιμο για τις φαρμακευτικές εταιρείες. Δυστυχώς είναι θέμα ότι το ζήτημα είναι ότι μας κυβερνάει το χρήμα τελικά και στο κομμάτι του φαρμάκου. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορούν να μπουν κλείδες ασφαλείας. Δεν υπάρχει αυτό. Το θεωρώ ότι είναι τελείως παρασιτικό μια χώρα να λειτουργεί έτσι, που να θέλει να βγάζει χρήματα από προϊόν το οποίο δεν είναι δικό της. Έχουμε δικά μας προϊόντα, να είμαστε περήφανοι και να εξάγουμε τα δικά μας τα προϊόντα. Το λάδι, το τυρί, ό,τι έχουμε. Αλλά όχι τα φάρμακα που παράγονται αλλού, επειδή μας χαριστικά τα παίρνουμε με χαμηλή τιμή, να τα ξαναβγάζουμε έξω. Είναι τελείως απλό. Η κατάσταση πάντως δημιουργεί ανησυχία στους ασθενείς που φοβούνται ότι θα βρεθούν χωρίς τα αναγκαία φάρμακα ή θα αναγκαστούν να πληρώσουν υψηλότερες τιμές.